την ικανοποίησή της για το θετικό πρόσημα που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως δείχνουν και τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, εξέφρασε από το Ηράκλειο η Έλενα Κουντούρα, η οποία παράλληλα αναφέρθηκε στους λαθασμένους επικοινωνιακά χειρισμούς από ορισμένους φορείς του τουρισμού, οι οποίοι παρουσίασαν μια τραγική εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία όμως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Το χαστούκι δόθηκε πιο πολύ από μέσα τα οποία είχαν δημιουργήσει πανικό και παρουσιάζανε μια τραγική εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Θα παρακαλούσα λοιπόν πάρα πολύ να μην τραυματίζουμε τον ελληνικό τουρισμό και πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε δείχνουν πραγματικά ότι το πρώτο εξάμηνο σε ολόκληρη την Ελλάδα είχαμε θετικό πρόσημο. Δεν πανηγυρίζουμε. Αλλά όταν υπάρχει θετικό πρόσημο στις αφίξεις και θετικό πρόσημο σε όλη την Ελλάδα στα έσοδα, καταλαβαίνετε ότι οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις το ότι θα ήταν μια χρυσή χρονιά και στο ποσοστό, αν θέλετε, δεν έχουμε πέσει έξω. Για την αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από τον ερχόμενο Οκτώβριο, η κυρία Κουντούρα τόνισε την ανάγκη καλής διαχείρισης, ενώ για την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση επισήμανε την ανάγκη ισοδύναμων μέτρων. Με μια καλή διαχείριση μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο αφορά την εστίαση, ναι, είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει, όμως πάλι αυτό που έχω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Εάν θα βρούμε ισοδύναμα μέτρα, αυτό το μέτρο να μπορέσει να φύγει γρήγορα και άμεσα. Σε συνάντησή της με την Ένωση Ξενοδόχων, το Σύλλογο Τουριστικών Πρακτόρων, το Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών φορέων, η κυρία Κουντούρα αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, στις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ, στο σχεδιασμό για την υποστήριξη νέων αγορών, αλλά και στην ανάγκη ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, όπως ο ιατρικός, ο θαλάσσιος, ο θρησκευτικός και ο γαστρονομικός. Να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε γενικότερα με την επιμήκυνση της περίοδου, αλλά και με τον εσωτερικό τουρισμό, που τα περισσότερα από αυτά τα καταλύματα δουλεύουν και, αν θέλετε, δραστηριοποιούνται, που δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια ο ελληνικός τουρισμός έχει υποστεί μια αρκετά μεγάλη μείωση λόγω των μέτρων λιτότητας, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και τους συνανθρώπους μας με, όπως ξέρετε, κοινωνικό τουρισμό, με πακέτα τα οποία δουλεύουμε με την κυρία Αντωνοπούλου από το Υπουργείο. Εμπλεκόμενοι φορείς αναφέρθηκαν και στα προβλήματα του αεροδρομίου Ηρακλείου, τονίζοντας την ανάγκη παραχώρησης 4 στρεμάτων από την πρώην 126 μυναρχία μάχης και τις ανάγκες του αεροδρομίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θετική ανταπόκριση από την Υπουργό. Το καλό είναι ότι είναι και ο κύριος Καμένος επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο έχει άμεση προϋπόθεση με την 126, οπότε μπορεί να λυθεί πιο εύκολα αυτό το θέμα, πιστεύω. Ερωτηθήσα για τις πολιτικές εξελίξεις και για το αν έχει απομακρυνθεί το ενδεχόμενο του Brexit, η κυρία Κουντούρα απάντησε. Αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλες τις προσπάθειες εκείνες, ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στην πατρίδα μας, που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, γιατί η σταθερότητα είναι αυτή που θα βοηθήσει όχι μόνο την οικονομία της χώρας, αλλά πάνω απ' όλα τον τουρισμό μας, που είναι, όπως σας είπα, εθνικό προϊόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ενισχύουμε και να το στηρίζουμε.